σήμερα συναντήσαμε στο Δημαρχείο της Καλαμάτας τον κύριο Δήμαρχο προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα για την ίδρυση και το χτίσιμο ενός χώρου προκειμένου να τιμηθούν τα δύο ηρωικά τέκνα της Πολιανής, ο μεγάλος, ο πυρπολιτής των ψυχών, Γρηγόριος Δικαίος η Φλέσας, και ο Αναγνωσταράς, ο οποίος υπήρξε και υπουργός πολέμου. Το σχολείο, το κτίριο το οποίο ζητάμε να στεγαστεί, γειτνιάζει με έναν χώρο τον οποίο φημολογείται ότι ιδρύθηκε σχολείο με τη χρηματοδότηση του Παπαφλέσα, και μάλιστα υπάρχει και επιστολή του ίδιου του Παπαφλέσα, ο οποίος έδωσε χρήματα για την ίδρυση σχολείου. Είναι μια προσπάθεια την οποία ως Αίρος Ελευθερίας στηρίζουμε. Η Αίρος Ελευθερίας τώρα είναι μια πρωτοβουλία την οποία ξεκίνησα εγώ με τον Ανδρέα Νικολόπουλο, τον απευθείας απόγονο του χιλιάρχου αντιστρατήγου Ηλία Κορμά, ο οποίος πέθανε με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Και είναι μια πρωτοβουλία, μια εκπομπή η οποία υπάρχει στις και μεταδίδεται μέσω του καναλιού των ανιχνεύσεων του κυρίου Σαββίδη στο YouTube κατά κύριο λόγο, με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικότητας και ευρύτερα θέματα επικαιρότητας όπως γεωπολιτική και ζητήματα ιστορίας και ταυτότητας.